Ανησυχίες για τη διαφαινόμενη συμφωνία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Άγκυρα, που προβλέπει μαζική επαναπρόωθηση προσφύγων στην Τουρκία, διατυπώνει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ο εκπρόσωπός της εκτίμησε πως παραβιάζει το δικαίωμα των προσφύγων για προστασία. Η μαζική απέλαση των ξένων απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Άρα, μια συμφωνία που θα ισοδυναμεί με συλλήβδινη επιστροφή ξένων σε μια τρίτη χώρα δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο. Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Βέρνερ Φάιμαν, επέμεινε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ελέγχει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα. Είναι προτέρημα να οργανώνουμε την προστασία στα σύνορα από κοινού με την Τουρκία. Όμως δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό σε μόνιμη βάση. Γι' αυτό και παράλληλα πρέπει να είμαστε σε θέση να οργανώνουμε την προστασία στα σύνορα και τα hot spot με έναν τρόπο που έχουμε σκεφτεί συχνά σε πανευρωπαϊκές λύσεις, που κάποιες φορές αποφασίζονται, αλλά δεν εφαρμόζονται πάντα στην Ευρώπη. Manchmal beschlossen, nicht immer europäisch durchgeführt haben. Σχολιάζοντας την επικείμενη συμφωνία, η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί για χαριστική βολή στο δικαίωμα της αίτησης ασύλου και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια των προσφύγων.